Πάμε τώρα σε μια κυρία που της έχουμε έτσι ιδιαίτερη αδυναμία. Ηχηρό το μήνυμά της την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε τηλεοπτικά. Είναι η κυρία Αναστασία Μαυροειδή, κοινωνική λειτουργός στο επάγγελμα, την οποία θέλω να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δική μας η χαρά. Ξεχωριστή ημέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Όμορφα τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Και είστε ένας από τους ιδανικότερους ανθρώπους, βέβαια, για να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε αυτή την ημέρα. Η ψυχολογία, το παν σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παν, η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα 15 Φεβρουαρίου, έτσι, λίγο με πιάνει μια μελαγχολία καθώς έρχονται στο μυαλό μου όλα αυτά. Από την άλλη, μου αρέσει αυτό που γίνεται, ότι έρχεται το θέμα στην επικαιρότητα. Σαφώς αυτό που έχω να πω στα παιδάκια που παλεύουν, εννοείται, όπως είπατε και εσείς, το παν είναι η ψυχολογία. Να περιβάλλονται από ανθρώπους θετικούς, χαρούμενους, ευδιάθετους, ώστε να λαμβάνουν αυτό το μήνυμα και τα ίδια τα παιδάκια. Μάλιστα, και ένας γονέας θα πρέπει από τη μία να αντιμετωπίσει βέβαια τον πόνο και το αρχικό σοκ και από την άλλη βέβαια τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται με την υγεία του παιδιού. Ακριβώς. Τώρα θα μου πείτε, είναι δύσκολο για κάποια μαμά ειδικά, γιατί μιλάω για μαμά, γιατί τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση είχα πιο πολύ χρόνο, περνούσα με τη μαμά μου. Ναι. Σαφώς θα είναι πολύ δύσκολο να το φέρουν κόντρα όλο αυτό, αλλά θα μιλήσω πάλι για τη δική μου περίπτωση, ότι εγώ είχα μία μαμά την οποία δεν την είδα ποτέ στεναχωρημένη, δεν την είδα ποτέ να κλαίει. Όσες φορές της έλεγα, ας πούμε, μαμά πονάω, εκείνη άρχισε και γελούσε και μου λέει, έλα μου λέει που πονάς τώρα, δεν πονάς, και να σκέφτεσαι ότι δεν πονάς και θα δεις πως περάσει. Και όντως με βοηθούσε όλο αυτό. Όλο αυτό το καλό κλίμα και αυτό το χαμόγελο, έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους γύρω σου, αυτό το πράγμα το μεταδίδουν στα παιδιά. Και τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα. Να αναφερθώ πάλι σε μένα, τα καταλαβαίνουν τα πάντα, όσο και να θέλεις. Η δική σου εμπειρία, η δική σου επαφή με τον καρκίνο, σε ποια ηλικία? Τα έχουμε ξαναπεί, 9. Βέβαια, αλλά τηλεθεατές. 9 ετών. 9 ετών. 9 ετών ξεκίνησε, ναι, ακριβώς. Τότε, όπως είχαμε πει, με είχαν δει πολλοί γιατροί. Ήταν τέτοια η μορφή του καρκίνου που όλοι λέγανε ότι το προσδόκιμο ζωής θα ήταν μέχρι 5 χρόνια το πολύ. Διέψευσες κάθε επιστημονική. Αλλά όλα πήγαν πολύ καλύτερα. Όλα πήγαν καλά, βέβαια. Όντως. Και αυτό το συνειδητοποίησα πιο πολύ, ναι, σε ένα πρόσφατο ραντεβού μου που είχαμε ένα γιατρό και όταν ήρθε και με είδε και διάβασε το ιστορικό μου, πήρε τηλέφωνο και κατέβηκε όλη η κλινική στα επίγοντα και τους έλεγε, κοιτάξτε αυτό το περιστατικό, γιατί ίσως να μην ξαναδείτε κι άλλο στη ζωή σας. Δηλαδή τότε συνειδητοποίησα πιο πολύ το τι έχει συμβεί. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν περιστατικά μέσα από τη δύναμη ψυχής κάθε ανθρώπου, προκύπτουν και αυτά τα αποτελέσματα και πολλές φορές διαψεύδουμε και τους ίδιους τους γιατρούς. Και ξέρετε, οι γιατροί χαίρονται όταν διαψεύδονται από περιπτώσεις σαν και σένα, Αναστασία. Αυτοί οι υπεράνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Χαίρονται το ίδιο με εμένα, ακριβώς. Λοιπόν, έχεις φτάσει τώρα σε μία ηλικία γύρω στα 32. Στα 32. Ναι. Πώς αντικρίζεις το μέλλον? Το μέλλον. Είμαι καλά. Είμαι πάντα χαρούμενη, δεν παραπονιέμαι ποτέ, μπορεί να μην περπατάω ακόμα χωρίς πατερίτσα, να πονάω συνέχεια, να συμβαίνουν διάφορα, δεν θα παραπονεθώ ποτέ. Νομίζω ότι κάθε εμπόδιο είναι πάντα για καλό και μόνο, με χαμόγελο, το τονίζω αυτό πάντα, με χαμόγελο και θετικές σκέψεις τα αντιμετωπίζουμε όλα. Το μέλλον μου σαφώς το σκέφτομαι πολύ αισιόδοξο, με πολλά όμορφα πράγματα να μου συμβαίνουν. Σίγουρα με βλέπω υγιέστατη και σίγουρα με όμορφα πράγματα, με χαμόγελο όλα πάνω θετικά. Θα καταλήξω εκεί. Την προηγούμενη σύνδεση με ναι, την κυρία δηλαδή Τσίχλη, αυτό δεν υπάρχει. Στο χαμόγελο του παιδιού την κλείσαμε έτσι με μια προτροπή, με μια όμορφη κουβέντα σε ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Το δικό σου μήνυμα ποιο είναι? Θετικές σκέψεις πάντα. Έχω φτάσει τόσες φορές τόσο κοντά στο να φύγω, αλλά πάντα ήμουν τόσο αισιόδοξη.
Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, δεν κλείστηκα ποτέ στον εαυτό μου, δεν σκεφτόμουν αρνητικά ποτέ. Και αυτό πάντα με βοηθούσε. Πάντα. Μάλιστα. Το λέω και το πιστεύω ειλικρινά. Κρατάμε το χαμόγελό σου και τα όμορφα λόγια σου. Με το καλό ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε. Χαρά μας, Αναστασία. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εγώ δική μου χαρά περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.